Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα βράδυ εδώ στην Πεντέλη, My Basket League 4-on-4. Τεμπέλικαν σχέλια το παιχνίδι μας. Προβλέπετε ντέρμπι κατά την άποψή μου. Η Τεμπέλικαν πιο πλήρης, πεντάδα. Στρακάκης Παπαϊωάννου, Μπακάλης, Τσίκαρης Κούλης. Τα χέλια προς το παρόν τουλάχιστον 4. Το Φρονιάρης, Κωνσταντάτος, Γιώργας και Κότσου. Το παιχνίδι ξεκινάει με ένα εύστοχο καλάθι. Ένα μικρό. Θα τα διορθώσουμε εδώ. Κότσου το rebound. Διονυσιώτη δεν είναι καμιά. Α, να σου πω. Διονυσιώτη δεν είναι. Πού το έχουμε γράψει. Το 19 το 19 γράφει. Ναι, όχι, είναι λάθος. Α, διορθώνουμε και εδώ. Να λάθος Κότσου. Υπέροχη τάπα του Κότσου. Θα έχουμε ένα θέμα με τους παίκτες. Θα το λύσουμε αμέσως. Διονυσιώτης. Πάει στην προσωπική ενέργεια από τα αριστερά και σκοράρει όμορφα για την ισοφάριση των χελιών 1-1. 2-0. Δεν φταίει ο Γιάννης, έχουμε μπερδέψει. Έχουμε μπερδευτεί λίγο με τους παίκτες εδώ. Το rebound. Άρα είναι, sorry. Δεν φταίει εσύ Γιάννη, δεν φταίει. Είναι 0-2 τα χέλια μπροστά, έχει σκοράρει δύο φορές και ο Στρακάκης μειώνει σε 1-2 για τους Τεμπέλικανς και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Κότσου γυρνάει με το δεξί, το χουκάκι εύστοχο. Στρακάκι. Τσικάλης θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Ο παίκτης τώρα που πήρε το rebound, ποιος είναι. Για τα χέρια έχουμε ένα θέμα, ποιος είναι ο παίκτης. Θα το βρούμε. Κότσου, αστοχή. Γιώργας είναι στο πάγκο, είναι 5 και τα χέρια λοιπόν. Πώς, παπά. Παπαγιωτήρου. Παπαγιωτήρου, τώρα δεν τους έχουμε. Παπαγιωτήρου, έχει δώσει και μία assist. Θα έχουμε κάνει εδώ χάλια. Λοιπόν, το Πιτσικάλης, έχουμε ένα θέμα με τους παίκτες. Και Κωστόπουλος 13. Έχει λυθεί παρολακτά. Πιτσικάλης. Η ασίστ για τον Στρακάκη που σκοράρει. 2-3, μειώνουν ξανά τα χέρια. Παναγιωτίδης με τον Κότσου που αστοχεί. Λοιπόν, το Πιτσικάλης. Κούλης πάει προς τα μέσα, εκτελεί, αστοχή Διονυσιώτη στο rebound. Κωνσταντάτος αστοχή στο τρίποντο του Πιτσικάλης μαζεύει. Συγγνώμη για την κακή αυτή της περιγραφή στα πρώτα λεπτά, βρήκαμε και τους παίκτες, είχαμε ένα θέμα, είχαμε μπερδεμένα νούμερα. Πιτσικάλης για τρεις, για την προσπέραση αστοχή, Κωνσταντάτος κατεβάζει το rebound και βγαίνει στο τρίποντο. Πάσε στον Παναγιωτίδη. Διοτήτης εκτέλει για τρεις και το βάζει. 2-5 τα χέλια είναι μπροστά. Τρίποντα τον Παναγιωτίδη. Παπαϊωάννου. Τον Πιτσικάλη και αυτό τον Στρακάκη. Στρακάκης εκτελεί ένα σουτάκι μέσα. Πόσο σας καλό ήταν, παρά λίγο. Μπήκε βγήκε η μπάλα. Κότσου έχει μαζέψει το rebound. Τελισιώτης πάει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ. Τα πάντα μαζεμικά χέλια. Τα πάντα χέλια που κάνουν τα παιχνίδια της Derby. Το παράδοξο, ένα τρίποντο άστοχο από τον Παναγιωτήδη, έρχεται όμως να πάρει τον rebound ο Κωνσταντάτος και να ευστοχίσει από κάτω. Πάνω που λέγαμε ότι τα χέλια κάνουν όλα τα παιχνίδια της Derby, όλα τα παιχνίδια τους πάνε στον πόντο, συνήθως πιο συχνά τα χάνουν, είναι και ατυχία αυτό, πολλές φορές βέβαια κάνουν και νίκες. Τον Ισιώτη στο τρίτο του rebound στο παιχνίδι. Κότσου στον Κωνσταντάτο. Κωνσταντάτος στον Παναγιωτίδη. Ξανά Κότσου.
Θα βγει εκτός ρακέτας τώρα με τον Πιτσικάλη στο μαρκάρισμα. Διασχίζει, περνάει εκτελεία στο χιν. Πιτσικάλης το rebound. Κούλης, Στρακάκης από τη βολή ευτοχή. Την πάσα του Κούλη. Ο Στρακάκης μειώνησε 3-6 για τους Τεμπέλικαν. Κότσου. Γυρνάει, παρεβάρε, πάσα στο Διονυσιώτη που αστοχή, παίρνει το rebound. Αστοχή και σε δεύτερο χρόνο, rebound από τον Κότσου. Άστοχος ξανά, πολλά rebound, αλλά άστοχες προσπάθειες. Από τους, από τα χέρια, από τους φιλοξενούμενους, η μπάλα τελικά είναι έξω για εκείνους. Παναγιωτήδης επί τον Κωνσταντάτο και αυτό τον Κότσου στη ρακέτα. Ωραία πάσα Κότσου, τελειώνει υπέροχα τη φάση. Από την ασίστ του Κωνσταντάτου. Ωραίος συνδυασμός, γύρισε η μπάλα. Ο δικός αποδέκτης, ο εύστοχος Κότσου. Στο ζωγραφιστό την αγαπημένη του θέση. Παπαϊωάννου βρίσκει έξω τον Πιτσίκαλη. Πιτσίκαλης για τρεις, μέσα! Μπάσα του Παπαϊωάννου, ο Πιτσίκαλης είναι ο παίκτης που μειώνει 5-7 για τους Τεμπέλικανς. Που δηλώνουν παρόν οι Τεμπέλικανς. Ήταν κάπως νοθρά, εδώ κάνουν και ένα κλέψιμο με τον Παπαϊωάννου. Υπέροχη πάσα στο Στρακάκη, πάρε βάλε. Δεύτερη ασίστ Παπαϊωάννου. Ο Στρακάκης φέρνει το μάτς στον πόντο. Κωνσταντάτος. Πάσα κοντά στον Διονυσιώτη. Διονυσιώτης έξω στον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης στον Κότσου. Καλές άμυνες από τους Τεμπέλικανς. 10 Διονυσιώτης για 3. Αστοχή Κότσου το rebound. Αστοχή και αυτός. Κούλης έρχεται να μαζέψει το rebound για τους Τεμπέλικανς. Το είχαν ανάγκη αυτό το rebound. Οι γηπεδούχοι που χάσει πολλά μέχρι τώρα. Απ' τη γωνία καλός ούτε αλλά άστοχος Στρακάκης. Rebound τον Παπαϊωάννου. Η πάσα του όμως είναι κακή, κλέβει ο Κωνσταντάτος και φάουλ που κερδίζει ο Παναγιωτήτης στην προσπάθειά του να μπει από τα δεξιά. 6-7 παραμένει το σκορ και ωραίο τελείωμα από τον Παναγιωτήτη. 6-8 Κούλης για 3 για να εσωφαρίσει αστοχή. Κωνσταντάτος στο rebound. Πάλι κερδισμένο για τα χέρια. Αναφορά τον Κωνσταντάτο στον Κότσου και αυτός πιο έξω στον Παναγιωτήδη. Παναγιωτήδης για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει τη Τσίκαλης 5ο rebound. Παπαϊωάννου, ωραία πάσα Στρακάκης. Θα κοπεί από τον Παναγιωτήδη. Τάπα από τον Παναγιωτήδη. Το Στρακάκη μπάλα για τον Τεμπέλικανς παραμένει όμως. Παπαϊωάννου υποδέχει τώρα την μπάλα. Μοιράζει σήμερα υπέροχα Στρακάκη σε φτωχή. Τρίτη ασίστ Παπαϊωάννου. Στρακάκη με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα πετύχει το καλάθι. Αρχίζουν και βγάζουν ωραίες φάσεις στην Πέλικαν. Ωραίους συνδυασμούς. 7-8 έχουν μειώσει στον πόντο. Διονυσιώτης κερδίζει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό που κερδίζουν τα χέλια. Κότσου ωραία κίνηση από κάτω, αστοχή, έρχεται τον Διονυσιώτη να πάρει το rebound το έκτο του και να ευστοχίσει. 7-9 7 λεπτά. Κούλης το δεξί εκτελεί, αστοχή, Κότσου το rebound, 5ο του. Κότσου γυρίζει, πολύ ωραία τελειώνει τη φάση. Κίνηση ψηλού, πενταριού ο Κότσου. Ευστοχή, όμορφα. Παπαϊωάννου στον Στρακάκη. Στρακάκη σε εκτελεί εκτός οροπίας. Αστοχή μαζεύει όμως ο ίδιος το rebound. Αστοχή η γηπεδούχη rebound ο Κωνσταντάτος. Διονυσιώτης. Αναγιωτήτης ωραίο τελείωμα. Ασίστ του Κότσου. 7-11 με ένα μικρό σερί τα χέρια. Αρχίζουν τη διαφορά 4 πόντων για 3. Αστοχή ο Πιτσίκαλης, ριμπάουντ του Διονυσιώτης. Διονυσιώτης για τον Κωνσταντάτο, είναι ελεύθερος, θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει ριμπάουντ του Στρακάκης.
Παπαγιωάννου. Αστοχή πλέον σιώτ στο rebound. Διονυσιώτης κάνει καταπληκτική κίνηση, παρασύρει δύο συμπαίκτες στη ρακέτα, δύο συγγνώμη αντιπάλους στη ρακέτα και κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο το επόμενο ευβολή, στο επόμενο δίλεπτο λοιπόν. Στο επόμενο δίλεπτο λοιπόν, κάθε φάουλ που θα κερδίσει τα χέρια θα είναι βολή ή και βολές. 0 έχουν οι The Pelicans κερδισμένα. Κότσου αστοχή, πάνω το στρακάκι το τρίτο του. Αστοχή ο Πιτσίκαλης, rebound ο Στρακάκης, αστοχή. Διονυσιώτης κατεβάζει τελικά. Αστοχές και οι δύο ομάδες. Τελευταίες φάσεις. Δεν μπέλκαν σε κουνόρα να σκοράρουν εκεί που φέραν το μάτι στον πόντο. Πολύ σε ένα 3-0 σε ρητό. Θυμίζω το 7-8 ή 7-11. Έχει μαζέψει τον rebound ο Παναγιωτίδης και έχει κερδίσει το φάουλ. Μια πτώση άσχημη σε πρώτο χρόνο, η πτώση που φάνηκε να έχει ο Παναγιωτίδης. Σηκώνεται ευτυχώς ο παίκτης των φιλοξενούμενων, όλα καλά από ό,τι φαίνεται. Η Τσίκαλης αστοχή, Παναγιωτίδης στάτος, παίρνει και το rebound. Ο Βουσιώτης πάει στο drive, μένει εντυπωσιακά στον αέρα, αλλά αστοχή με άμυνα. Φυσικά θα παλιώνει το rebound. Και όμορφο τελείωμα. Τσίκαλης σκοράρει και μειώνει μετά από ώρα σκοράρουν τον Pelicans. 45 δεύτερα ακόμα και με τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άστοχος ο Παναγιωτίδης, rebound ο Κούλης. Παπαγιωάννου κρατάει, Παναγιωτίδης κλέβει εντυπωσιακά. Πάρε βάλε πάσα Παναγιωτίδη. Διονυσιώτης σκοράρει. Πρώτη ασύστη, δεύτερη ασύστη συγγνώμη του Παναγιωτίδη ήταν αυτή. Πρώτη ήταν στην αρχή του αγώνα, Κούλης για τρεις μέσα. 10-12. Ο Κούλης βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Μειώνει στους δύο με το τρίποντό του εντυπωσιακό ριζίζ από τον Κούλη. Κλέβει κιόλα εδώ την προσπάθεια του Διονυσιώτη. Πρέπει να βγουν όμως οι The Pelicans. Αυτό βλέπει ο Παπαϊωάννου και δίνει στον Κούλη. Κούλη στον drive, καλή άμυνα. Παίζει ο χρόνος. 7. Κούλης επαναφέρει. 5. Για 3 πιτσίκαλη αστοχή. 3-2. Ναι, μεν προλαβαίνει. Όχι, μπαλά έχει βγει. Λήξη πρώτη περίοδου. The Pelicans σχέλια. 10-12. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στη μετάδοση, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας για τη δεύτερη περίοδο. Το είπα και πριν λίγο, το παραλαμβάνω, The Pelicans σχέλια 10-12. Φιλοξενούμενοι είναι μπροστά με αυτή τη μικρή διαφορά. Είναι σταθερά βέβαια μπροστά. Παπαϊωάννου αστοχή στο σουτάκι μέσα, απόστασης ο Κωνσταντάτος στο rebound. Πάσα στον Κότσου, Κότσου παίζει ωραία με πλάτη, έχει το κορμί ο Κούλης πανέξυπνα να κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Αθλητικός ο Κούλης με το αμάνικό του. Πιτσικάλης, Πιτσικάλης, συγγνώμη αν το είχε λάθος, επειδή υπάρχει άλλος Πιτσικάλης σε άλλη ομάδα, σε χώρ. Ο συγκεκριμένος είναι Πιτσικάλης, μπορεί να του περιμένω καμιά φορά, συγχωρήστε με. Κούλης για τρεις, μεγάλο τρίποντο, μεγάλο τρίποντο, ισοφάρισε από τον Κούλη. Φάνηκε εκτός λογικής τρίποντο και όμως ήταν τρίποντο ισοφάρισης. Ο Κούλης πετυχαίνει το δεύτερο τρίποντο και ο Διονυσιώτης απαντάει. Στέλνει ξανά διαφορά στους δύο. Με τρίποντη βόμβα ο Διονυσιώτης. 12-14. Μορφαίνει το παιχνίδι. Κούλης και Διονυσιώτης σκοράρουν για τρεις. Ωραία καλάθια. Στο παρκέ έχουμε τον Μπακάλι για τους The Pelicans. Είναι η πρώτη αλλαγή των γηπεδούχων. Με το 15 ο ψηλός που βλέπουμε μπροστά μας. Αλλαγή έχουν και τα χέλια. Ο κύριος Κωστόπουλος με το 13. Εδώ πήρε και το πρώτο του rebound ο Μπακάλις. 6 λοιπόν παίκτες έχει, 5 παίκτες έχει κάθε ομάδα. Ο κ. Γιώργας είναι στον πάγκο με τα πολιτικά του, δεν θα παίξει όπως καταλαβαίνουμε. Κότσου με πλάτη και άλλο ένα κλέψιμο. Ο καταπληκτικός κλέφτης σήμερα Κούλης. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο του κλέψιμο, έχει έτσι μακριά χέρια. Λεπτό μακρύ χέρι και αυτό τον βοηθάει. Κλέβει εντυπωσιακά. Άστοχες προσπάθειες όσο εγώ μιλάω. Πρώτο rebound και για τον Κωστόπουλο. Κωνσταντάτος στον Κότσου. Κότσου κάνει την κίνηση, πετάει με το δεξί. Άστοχη rebound τον Παπαϊωάννου. Κούλης για τρεις. Θα αστοχήσει Κότσου μαζί με τον rebound. Το έφτιαξε.
Παπασταθόπουλος. Πάει στην προσπάθεια. Για την πάσα δεν του βγήκε και έχει κλέψει ο Μπακάλης. Κούλης. Το σκόρ είναι 6-11. Πάσα στο πουθενά, λάθος Ντεμπέλ, κάνει κλέπει ο Διονυσιώτης. Πάει και προς τα μέσα τον Τάιφ Διονυσιώτη, παίρνει το φάουλ. Μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλα. Την μπάλα δεν του έκανε. Βέβαια το Φατήρι. Λιμπάνω το Βιτσίκαλης, το έκτο του. Κούλης. Μπορεί στην επίθεση βγάζει το Βιτσίκαλη. Μακάλης κρατάει καλή άμυνα από τον Κωνσταντάτο. Μακάλης επιμένει, κρατάει, κερδίζει το φάουλ. Τον άκουγες το τηλέφωνο για πολύ. Έχω σε κατακουστικό, βάλτε ένα μικριακό. Ναι, τίποτα. Ήταν μια φορά, όχι πάντα βέβαια. Μακάλης πάει στο drive, μένει όρθιος και σκοράρει όμορφα. Προσωπική ενέργεια τον Μπακάλη. Θα βάλει με 2 στη ρακέτα. 13-14 μετά από τα τρίποντα Διονυσιώτη και Κούλη. Έχουμε το πρώτο καλάθι μετά από ώρα Διονυσιώτης. Ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχη. Τι κάνει στο rebound. Κούλη σε ρόλο playmaker. Θα πάρει το screen. Θα παίξει παραδίπλα τον Παπαϊωάννου. Κούλη ξανά. 10. Τσίκαλης και μαρκάρεται, εκτελεί αστοχή Διονυσιώτη στο 10ο του rebound. Πολύ δουλειά από τον Διονυσιώτη, σε ακόμα ένα παιχνίδι. Κωστόπουλος μοιράζει δίπλα, Κωνσταντάτος στον Διονυσιώτη, μπάλα γυρίζει, ψάχνουν το χώρο τα χέρια. Διονυσιώτη στον Κότσου, καλή άμυνα, 10 για επίθεση. Έχουν μείνει 10 δεύτερα τα χέρια, αστοχή από τη γωνία ο Κωστόπουλος. Το rebound από τον Πιτσίκαλη, που μοιράζει δίπλα στον Μπακάλη. Μπακάλης ξανά στον Πιτσίκαλη. Παπαϊωάννου, ωραία κίνηση. Βλέπει τον Μπακάλη που αστοχεί όμως. Έκανε πολύ ωραία κίνηση να πάρει την μπάλα ο Μπακάλης. Παπαϊωάννου τον είδε, αστόχησε. Φάουλ που κερδίζει τον Ισιώτη στο drive. Υπάρχει μια δυσκολία στο σκοράρισμα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Το 10-12 και γίνει 13-14. Αστοχή σε ωραία κίνηση. Ο Κωστόπουλος κατεβάσει ο Μπακάλης. Το σωροπίας αστοχή ο Κούλης. Μπάλα εκτός παρκέ. Αυτό λέει ο Διονυσιώτης, αυτό που μόλις είπα. Μόλις 2 πόντους έχουμε βάλει, παιδιά. Πάμε να σκοράρουμε και έχει δίκιο ο φυσικά πέτος τελειών. Ωραία κίνηση του Παναγιωτήδη που μόλις μπήκε και ένα αυτός. Αυτός είναι ο παίκτης. Σκοράρει την πάσα του Διονυσιώτη. Ο Παναγιωτήδης κάνει την κίνηση προς τα μέσα από τον drive. Κούλησε από μακριά το τρίποντο άστοχο. Ο Κούλης. Του βγάλα το. Να το. Είναι κλέφτης. Πάνω που είναι κατουθού, του βγάλει το παρατσούκλι. Κλέφτης. Προσθέτει το παιδί. Μην μας παρεξηγήσει. Κάνει το τέταρτο του κλέψιμο. Άστοχες προσπάθειες. Κανείς δεν παίρνει το rebound. Ερχόμαι να το ακούσει ο παίκτης και να γελάσει φυσικά. Είναι καλό αυτό που κάνει. Έχει πάρει 4 φορές την μπάλα της αντιπάλους του. Εδώ βράζει ο Διονυσιώτης, σκοράρει με ένα όμορφο drive. Η αγαπημένη του κίνηση ο Διονυσιώτης. Φυσικά και τον Βάσιμο, ο Κούλης αστοχή. Παίρνει το rebound, τέταρτο του. Έχει δώσει φάουλο. Έχει σφυρίξει φάουλο πριν το rebound του Κούλη. Στην προσπάθειά του λοιπόν. Κούλης επιμένει. Παπαϊωάννου ξανά στον Κούλη. Κούλης εκτελεί με ταμπλό αστοχή. Παναγιωτήδη στο rebound. Κωστόπουλος παραδίπλα στο Διονυσιώτη και αυτό στον Κωνσταντάτο. Κωνσταντάτος πάει προς τα μέσα, μένει όρθιος με άμυνα. Αστοχή. Παπαϊωάννου μαζεύει το τέταρτο του rebound. Εκτελεί ο Παπαϊωάννου, αστοχή, rebound ξανά ο Παναγιωτήδης. Πολλές άστοχες προσπάθειες, Κωνσταντάτος στο rebound. Διονυσιώτη θα πάρει την πάσα, θα δώσει παραδίπλα. Παναγιωτήδης, εκτελεί υποπίεση, rebound ο Κωνσταντάτος και κερδίζει το foul. Τα ονόματα λοιπόν που πας στην αρχή δεν ισχύουν.
Παναγιωτίδης, Κωστόπουλος, Κωνσταντάτος, Κότσης και Μιλισσότης. Για τον Χελιόνι παίκτες. 8 λεπτά! Στρακάκης, Παπαϊόνι, Μπακάλι, Κτισή, Καλησεκούλης, Ισπίου. Παπαϊόνι. 13-17 το σκορ. Το μας λέει ο Μιλισσότης και έχει δίκιο. Αστοχή ο Στρακάκης, υποπίεση, Κωστόπουλος το rebound. Διονυσιώτης πάει στην προσπάθεια, αστοχή ο Στρακάκης, παίρνει το rebound. Ωραία πάσα στον Παπαϊωάννου, μακρινή Παπαϊωάννου, σκοράρει. Δεκατέσσερα, δεκαοκτώ, goal foul. Από τον... Δεν υπάρχει ένα θέμα, λέγεται Παναγιωτίδης ή Παπαγιωτίδης. Συγγνώμη, σήμερα θα έχουμε κάνει μαντάρα εδώ με τα ονόματα. Παπαγιωτίδης πρέπει να ανοπέκτης και να το λέμε λάθος. Σκοράρει τον goal foul ο Παπαγιωτίδης. Δεκατέσσερα, δεκαεννιά, μπροστά τα χέλια που με την είσοδο του Παπαγιωτίδη πραγματικά πήρανε ψυχολογία. Εδώ παίρνει και ένα rebound, το πέμπτο του. Για τρεις, αστοχή Διονυσιώτης το rebound. Πάσα στον ελεύθερο Κωνσταντάτο. Κωνσταντάτος για τρεις, αστοχή. Παπαγιωτίδης τρέχει και σώζει. Όχι, πατάει την μπάλα, όμως η προσπάθεια είναι αξιοπρόσωπη σε κάθε περίπτωση. Κυνήγησε. Ένα χαμένο rebound. Μια χαμένη επίθεση. Αλλαγή ζητάει ο Κότσου. Η Τσίκαλης αστοχή στην προσπάθεια. Rebound τον Μπακάλι, άστοχο. Rebound τον Κωνσταντάτο τελικά. Παπαγιωτίδης, Διονυσιώτης για τρεις. Μπακάλι στο rebound. Στρακάκης, το τρίποντο. Καλό ήταν, παραλίγο. Στρακάκης, έκτο rebound. Σε μία assist, εντυπωσιακά τα στατιστικά του σε κάθε περίπτωση. Καλύτερα τα έχει ο Διονυσιώτης με 11 rebound, 9 έχει ο Κωνσταντάτος, η Τσίκαλης έχει 8. 3 άσεις ο Παπαϊωάννου, 2 ο Παπαγιωτίδης. Αυτά είναι τα στατιστικά που ξεχωρίζουμε. 15-19, ο Παπαϊωάννου σκοράρει και μειώνει στους 4. Παπαγιωτίδης. 8-18 το σκορ. Πάσα του Νικοστόπουλου στην ρακέτα, δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Κότσου. Και Τσίκαλης. Στρακάκης πάει προς τα μέσα και σκοράρει όμορφα. Ωραίο το drive από τον Στρακάκη, πάτησε πολύ καλά. Κάτι 19, 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Και οι Τεμπέλικανς έχουν μειώσει στους 3. Παπαγιωτίδης το drive εντυπωσιακά και αυτός τα βάζει μόλις. Και είναι νικητής. Πήρε το κεντρικό διάδρομο στο εξόμορφα. Για τρεις αστοχή ο Στρακάκης. Το rebound από τον Διονυσιώτη, 12ο. Κωστόπουλος. Κότσου με πλάτη. Μπαίνει στο ζωγραφιστό. Θα κοπεί από τον Μπακάλι που θα πάρει και την μπάλα. Διονυσιώτης δεν έχει την επικαλαμίδα. Και το εκμεταλλεύεται αυτό. Πιτσίκαλης σκοράρει. 17-20, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Διαφορά μικρή στους 3, το μάτς είναι τέτοιο όπως το προβλέψαμε. Διονυσιώτης, Παπαγιωτίδης. Βγαίνει στο τρίποντο, εκτελεί. Μπακάλης κατεβάζει το έκτο του rebound. Στρακάκης μένει όρθιος, κερδίζει το φάουλ. Δεν την κάνει μάλλον το χάτο να κερδίσει το φάουλ. Όμως ο κότς το κακό είναι ότι έχει, νομίζω έχει τραποπατήσει, γι' αυτό τον βλέπω να αποχωρεί από το κύπελο του τσέχοντας. Ένα κορμί που φυσικά με τον όγκο το ύψος που έχει. Φυσικά και τον φοβάρο παίκτης. Φωτή, για δες λίγο τον Κότσου. Ελπίζουμε να είναι καλά, τώρα κουτσένει. Κότσου άκρος κρίσιμος, 10! Το συζητάμε, έχει και ποιότητα.
και ύψος, κορμί, πολύ δυνατό παίκτης. Αστοχή ο Μπακάλης, 3-2, Παπαγιωτίδης εκτελεί στη λήξη, αλλά αστοχή. Λήξη λοιπόν του Μητρώνου, τεμπέλικαν σχέλια, 17-20. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο Μητρώνο. Μετάδοση μας επέστρεψε, ζητώ για 5η, 10η, 20η, δεν ξέρω φορά συγγνώμη, έχουμε κάνει λάθος στην αρχή με τα ονόματα και λίγο μπερδευτήκαμε και με τα νούμερα. Παπαγιωτίδης είναι, όχι Παναγιωτίδης που λέγα. Αστοχή ο Πιτσίκαλης, το πρώτο σουτ του δεύτερου μικρόνου, που θα δάθω στο rebound. Παγιωτίδης, ασίστ τον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος από τη βολή εκτελεί, αλλά αστοχή Μπακάλης, 7ο rebound. Στρακάκης για 3, αστοχός του Ζωνισιώτης, 13ο rebound του έμπειρου παίκτου των χελιών. Ο Παγιωτίδης, τον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος στον Κωνσταντάτο, αυτός από πλάγια. Αστοχή Παπαγιωτίδης, το rebound, το drive και το καλάθι. Το όχι αυτό, ο Παπαγιωτίδης είναι γρήγορος. Ζήσαμε και συγγνώμη στον Μητρώνο. Όπως μάθαμε και το όνομα το μικρό του Κούλη, που τον έλεγε συνέχεια Κούλη. Βγάλαμε και το ψευδόνυμο κλέφτης. Στρακάκης ασίστ, Μπακάλης, καλάθι, 18-21. Φυσικά αστευόμενοι για τα πολλά κλεψίματά του, γι' αυτό βγάλαμε. Το κλέφτης Κώστας Κούλης λοιπόν, εξαιρετικός. Μια assist, 4 rebound, αλλά η δουλειά του πραγματικά δεν αποτυπώνεται δυστυχώς στα νούμερα. Δηλαδή τα πολλά κλεψίματα και τα καλάθια, τα τρίποντα, αυτά φαίνονται φυσικά σαν στατιστικά. Rebound από τον Κωστόπουλο. Μπακάλης πήρε το προηγούμενο, στα 8, ο Κωστόπουλος με αυτό έφτασε τα 3. Κωστόπουλος πολύ όμορφα, ένα δύσκολο σημείο εκτελεί, ευστοχή σουτάκι μέσα απόστασης, 18-22. Πάντα μπροστά, σταθερά τα χέρια, με αυτή τη μικρή όμως διαφορά. Το μάτς είναι πολύ ανοιχτό. Στρακάκης πάει από τα αριστερά, μπαίνει, σκοράρει. Αυτή τη φορά ο Μπακάλης είναι ο παίκτης που δημιουργεί. Πασάρι, ο Στρακάκης σκοράρει. Αντιστρέψανε τους ρόλους οι δύο παίκτες. Σαντάτος, Κωστόπουλος. Ξανά, α, τα πάει από τον Μπακάλη. Ίσως τον βρήκε τώρα το καλούδι, να σηκώσει το χέρι. Όπως και να έχει, Στρακάκης για 3 αστοχή. Ψηλά πολύ ο Μπακάλης στο rebound. Με το ύψος του έχει δώσει πολλές λύσεις. Πιτσικάλης, αστοχή. Παίρνει το rebound, αστοχή ξανά. Φωνές, δικαίως φωνές, χαθήκανε. Time out. Χάθηκανε πολλές εύκολες θεωρητικά πάντα. Φάσεις καλά θα μπορούσαν να έχουν δει. Τα λέμε σε ένα λεπτό. Time out. 19-22, τα χέρια είναι μπροστά. Οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν. Μετά το time out απομένουν 9 λεπτά. 9.40, συγγνώμη, για τη λύση της περίοδου. Ένα κλέψιμο με τον Μπακάλι και τον Πιτσίκαλι θα κάνουμε. Οι κυπεδούχοι, Κούλης για 3. Αστοχή, rebound του Μητσιώτης. Κωνσταντάτος. Στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος σκαστά στον Κωνσταντάτο. Θα κοπεί, αν είδα καλά, ή Μπακάλι ή Πιτσίκαλι σε κάνει την κάπα. Εντυπωσιακά όπως και να έχει, κρατάνε τα χέλια. Παπαγιωτίδης αστοχή στο τρίποντο Διονυσιώτης, 15ο rebound. Ανανεώνεται η επίθεση για τους φιλοξενούμενους που κερδίζουν το φάουλ. Φώτη αν θες. Κωνσταντάτος από τα αριστερά θα μπει και θα σκοράρει όμορφα. 19-23. Προς την περάστησή μας θα πούμε ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα στο δίπλα παρκέ, στο πίσω γήπεδο, στο άλλο μισό. Με το ταμπλό έχει χαλάσει, έχει και αυτό έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει μια μικρή αναστάτωση η οποία μας επηρεάζει και εμάς. Δικαιολογούμε τέλος πάντων για τα λάθη. Το παιχνίδι μας συνεχίζεται. Κλέβει ο Μπακάλης στην μπάσα του Κωνσταντάτου, τη λόμπα στον Διονυσιώτη. Διονυσιώτης φωνάζει για άμυνα ότι είναι μόνος του ο παίκτης. Κούλης μπαίνει, πετάει την μπάλα στο χ. Μπάλα εκτός παρκέ, την επαναφέρει ο Διονυσιώτης. Παπαγιωτίδης κρατάει τον Κωνσταντάτος για τον Κωστόπουλο. Βαζό. Rebound από τον Μπακάλη, το 10ο του. Είναι μόλις ο τρίτος παίκτης που φτάνει το διψήφιο αριθμό rebound.
Η Τσίκαλη στα στοχή με το δεξί. Rebound από τον Κωστόπουλο. Για τρεις. Μεγάλο καλάθι. Ο Παπαγιωτίδης στέλνει διαφορά στους 6. 19-25. Η απάντηση από τον Κούλη μέσα. Εντυπωσιακή. 21-25 ο Κούλης. Απαντάει άμεσα στο τρίποντο του αντιπάλου του. Μειώνει στους 4. Διονυσιώτης, τον Παπαγιωτίδη, Παπαγιωτίδη ξανά για 3, μέσα ξανά! Μέσα ξανά Παπαγιωτίδης, το έχει πάρει πάνω του. 21-27, να δούμε η απάντηση από το Στρακάκι, από τη γωνία, παραλίγο να μπει. Η Τσίκαλης παίρνει το 10ο rebound και αυτός. Με 2 assist, Κούλης για 3, αστοχή αυτή τη φορά. Κώστας Κούλης, μεγάλα καλά και επιτυχία σήμερα. 21-27, ο Σαντάτος, κακή πάσα Κούλης, ακόμα ένα κλέψιμο. Η Τσίκαλης για 3, με ταμπλό μέσα. Οι Τεμπέλικανς έχουν απαντήσει στα τρίποντα των χελιών και η διαφορά παραμένει στους 4. Ο Κότσου δυνατός επιστρέφει, ευτυχώς ο παίκτης μετά το μικρό τραυματισμό του Κούτσενε. Προχώρησε. Όλα καλά λοιπόν. Στρακάκι στο rebound. Τελείω Κούλης από πλάγια στο κύριο μισός στο rebound. Τα μεγάλα τα βαριά κορμιά, ψηλό παιδί όπως είναι ο Κότσου. Φυσικά φοβάσαι λίγο πιο πολύ όταν του ξένουνε. Ο Κότσου όμως με το που βγήκε μεγάλο τρίποντο ο Παπαγιωτίδης. Τρομερό, ακόμα ένα, το παίρνει πάνω του. Έλεγα λοιπόν ότι ο ίδιος όμως κατάλαβε εκεί στο ημίχρονο που τα είπαμε λίγο ότι εντάξει δεν το πρόλαβα. Κούτσενε λίγο πόνεσε. Σωστό. Για δύο. Ναι, σωστό. Προς το καλάθι για δύο. 23-29. Διαφορά είναι στους 6. Στρακάκης επαναφέρει στο Μακάλι. Μακάλις μια πτώση. Σηκώνεται, το πρώτο καλό είναι αυτό, όλα καλά με τον Μπακάλι. Όλα καλά, είπαμε πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό είναι οι τραυματισμοί. Παίκτες έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις οικογένειές τους, τη ζωή τους. Εδώ έρχονται για διασκέδαση και για το πάνω τους, το μπάσκετ. Δεν θέλουν σε κανένα περίπου τραυματισμό, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Να τρίβω τα φρακάκια άστοχο από την κορυφή. 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Διαφορά είναι στους 6, τα χέλια ελέγχουν τουλάχιστον φαινομενικά το παιχνίδι. Ο Παπαϊωάννου στο παρκέ, Κούλης, ανάσες, κάνει πολλή δουλειά και ο Παπαϊωάννου είναι με 4 rebound και 3 assist, καλά στατιστικά. Χρήσιμος, Κότσου ευκαιρία όμορφα και ευκαιρία. Στη ρακέτα ο Κότσου έχει καταπληκτική κίνηση, 23-30. Στρακάκης με μεγάλη καμπύλη ευστοχή, 24-30. Για 3 ο Διονυσιώτης από την κορυφή, αστοχή, πάνω από τον Μπακάλι. Στρακάκης, Μπακάλις, Τσίκαλης για 3. Ο ίδιος το rebound. Παπαϊωάννου, πιτράζονται Τσίκαλη. Σκαστά ξανά Παπαϊωάννου, υπέροχη πάσα στη ρακέτα, Στρακάκης, αστοχή Κότσου, 7ο rebound. Παπαγιωτίδης, Κωστόπουλος από πλάγια, υπήρχε και μια μικρή αλλίωση, rebound το Διονυσιώτης και καλάθι. 24-31, ο πολύπυρος Διονυσιώτης στέλνει διαφορά στους 7, αν δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά σήμερα διαφορά τόσο ψηλά. Παπαγιωτίδης, πάσα θα... θα κοπεί, αλλά είναι για τα χέρια. Κωστόπουλος, ωραία περνάει τον αντιπαλό του, αλλά στο χέρι πάνω τον Μπακάλι. Το drive, σταματάει την προσπάθεια Στρακάκης, γυρίζει. Εντυπωσιακά σηκώνεται, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Παπαγιωτίδης ένα το rebound, το τρίποντο, μεγάλο μάτς κάνει σήμερα. Μεγάλο Παπαγιωτίδης οδηγεί τα χέρια στη νίκη, σε διαφορά στους 9. 3 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ωραία πάσα του Στρακάκη στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου αστοχή, μαζεύει το rebound. Για ζιέτσι ο Σαντουτσίκαλη. Πάσα στο Στρακάκη.
Θρακάκης. Ωραία, πολύ ωραία. Έχω την μπάλα από χαμηλά. Το μπάσιμο του Θρακάκη εύστοχο. 25-33. Παπαγιωτίδης για τον Διονυσιώτη. Αυτό για τον Κωστόπουλο. Κλέβει ο Μακάλης. Παπαγιωάννου στον Κουτσίκαλη. Στρακάκι στη ρακέτα, ευστοχή. Τρίτη ασίστ, Πιτσίκαλη. Στρακάκι, γι' αυτό κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δύο ασίστ και 7 rebound είναι λίγα. Μπροστά σε αυτά που κάνει και στο σκοράρισμα. Παραλίγο τον ακλέψει Διονυσιώτης. Παλικαρίσια κρατάει, πάει στο drive. Βρίσκει την μπάσα. Κωστόπουλος από πλάγια. Θα στοχίσει. Πάνω τον Μπακάλης. Θρακάκης για τρεις. Με ταμπλό μέσα, μεγάλο τρίποντο. Πριν λέγαμε για το Θρακάκη, τώρα απλά μας το μαθαίνει βέβαια. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Διονυσιώτης, Κωστόπουλος. Η πάσα είναι δυνατή και ψηλή, ο Κότσου δεν φταίει, δεν τη συγκρατεί. Να που οι The Pelicans έχουν ακόμα και στο μείον 9 απάντηση. 28-33 μειώνουν στους 5 τη διαφορά, στους 9 θυμίζω. Και ελπίζουν, έχουν και την μπάλα, Παπαϊωάννου κερδίζει το φάουλ. Τσίκαλη στον Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου εκτελεί αστοχή Διονυσιώτης. Το rebound, 18. Παπαγιωτίδης αλλάζει κατεύθυνση, πάει από τα αριστερά στο drive, κερδίζοντας το φάουλ. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα, μόλις και ένα 20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κότσου ζητάει, ποδοσφαιρικά ο Μπακάλης κάνει ένα ωραίο κοντρόλ. Παράβαση λοιπόν, στη Ζωρεύ, πόδι στο Μπακάλη, τα χέρια ξανά στην επίθεση. Διονυσιώτης, ο Κότσου μακριά από το πεδίο δράσης στην ρακέτα. Κωστόπουλος, Παπαγιωτίδης, κάνει το βηματάκι δεξιά, στοχή στο τρίποντο. Παπαϊωάννου έχει το rebound. Στρακάκης για τρεις, να μειώσει κι άλλο, αστοχή. Την μπάλα περνάει από πάρα πολλά χέρια, τρεις παίκτες. Ένας τζέντλεμαν, Διονυσιώτης, ύψον το χέρι και λέει εγώ έβγαλα, εγώ άκουσα τελευταίος. Μία επίθεση για κάθε ομάδα, 34 ακόμα. Τσίκανης. Γυρνάει Μπακάλης, εκτελεί αστοχή. Καλή άμυνα του Διονυσιώτη. Μία! Διονυσιώτης, 11 το rebound μάλιστα. Βλέπουν τον χρόνο οι φιλοξενούμενοι και θα τον εξαντλήσουν. Φυσικά 10! Παπαγιωτίδης, Κωστόπουλος για 3. Αστοχή, 5! 4! 3! 2! Δεν προλαβαίνουν οι The Pelicans να επαναφέρουν. Λήξη τρίτης περίοδου. The Pelicans σχέλια, 28-33. Στη μετάδοσή μας για τα τελευταία 12 λεπτά, την τελευταία περίοδο. Τα χέρια είναι μπροστά με 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι καλής. Μακριά Στρακάκης για 3 εντυπωσιακά. Μεγάλο τρίποντο, τι κάνει σήμερα Στρακάκης. 30-33, τρομερό τρίποντο. Διονυσιώτης πάει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ. Κότσου για 3. Αστοχή, κυνηγά Διονυσιώτης, την προλαβαίνει αλλά δίνει το rebound στα χέρια και την μπάλα στα χέρια του Παπαϊωάννου. Στρακάκης, έχει ψυχολογία, εκτελεί αστοχή, rebound το Διονυσιώτης. 20 του rebound. Παπαγιωτίδης. Κερδίζει το φάουλ, αλλά όχι το καλά. Μεγάλο Στρακάκης κλέβει την μπάλα. Κούλης, όμως έχουμε βήματα. Πολύ σωστά, ωραία. Σβήνει στην παράβαση. Κωστόπουλος. Κοίτα στο Διονυσιώτη, Διονυσιώτη για 3. Αστοχή Παπαϊωάννου το rebound. 8. Ξανά στέτοιες προσπάθειες, Κότσου το rebound. Παπαγιωτίδη για 3, αστοχή και αυτός. Διονυσιώτης, καλάθι και φάουλ. Rebound μάλλον, καλάθι και φάουλ. 21ο rebound
Ο Νησιώτης έχει και μία βολή, 30-34. Είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. Εύστοχος. 30-35. Αστοχός ο Βουλής, rebound από τον Μπακάλι. Για το τέταρτο του Παπαϊωάννου από τη ρακέτα θα στοχίσει ο Κωστόπουλος το πέμπτο του rebound. Παγιωτίδης, μια δύσκολη προσπάθεια, υποπίεση, αστοχή Μπακάλι, 15ο rebound. Βάλα λίγο το κλέψιμο, ο Παγιωτίδης έχει κάνει όμως φάουλ αυτό να λέει, ωραία. Μπακάλις, αστοχή, υπάρχει φάουλ νομίζω εγώ από τον ρεφ, αυτό λένε και δύο παίκτες μεταξύ τους, θα βρίσκουν όμως όλα καλά. Δεν μπορεί όλα να τα δει το ρεφ, τόσο αστοχή. Κούλης, δίπλα στον Πιτσίκαλη, Πιτσίκαλης για τρεις, αστοχή, τρέχει για το rebound του μπάλα όμως είναι εκτός παρκέ, δεν προλαβαίνει. 30-36. Α, Γιονυσιώτης, Κωστόπουλος για τον Παπαγιωτίδη, αυτός πάει προς τα μέσα, ωραία πάσα στον Γιονυσιώτη που κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό φάουλ και θέλει προσοχή για το επόμενο βολή. Αν το κάνει The Pelicans, τα χέρια έχουν δικαίωμα για μια βολή. Παπαγιωτίδης. Τον Κότσου, πάρε βάλε πάσα. Τρίτη ασίστ Παπαγιωτίδη, ο Κότσου σκοράρει από το αγαπημένο σημείο, από το σπίτι του, από τη ρακέτα. Εκεί το σπίτι του. Μακάλης, πάει στο drive και έρθει το στο φάουλ. Κούλης. Κλέψει τα χέρια, Κότσου και Διονυσιώτης αλλάζουν, Παπαγιωτίδης στον Διονυσιώτη που τελειώνει όμορφα τη φάση. Τέταρτη ασίστ Παπαγιωτίδης, Διονυσιώτης στέλνει διαφορά στο 8 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, 30-38. Έξυπνε παραφορά Πιτσικάλης, αλλά ο Κούλης, Πιτσικάλης, συγγνώμη, αλλά ο Κούλης στο εκεί. Μπήκε. Το καλάθι μπήκε, ο Διονυσιώτης στο ρακέτο. Το πάθος της στιγμής, την ένταση. Κότσου, Παπαγιωτίδης, Διονυσιώτης, ωραία περιστροφή, 30-39, το παίρνει πάνω του. Έχει μπει το καλάθι, είναι σωστό, σωστό. Διονυσιώτης κάνει ματσάρα, είναι ένας παίκτης που παίζει με πάθος και γι' αυτό μας αρέσει, γι' αυτό τον συμπαθούμε. Δίνει και εδώ το rebound του Παπαγιωτίδη. Ο Διονυσιώτης πριν να κάνει μια τρομερή περιστροφή. Το πάσμα από τα αριστερά που μπήκε το 30-39. Δεν το περιγράψαμε πως το άξιζε. Εδώ εκτός ισορροπίας αστοχή, την πάνε κανείς. Την μπάλα είναι για αυτό το βέρτικα. Ο Παγιωτίδης προλαβαίνει, παίρνει το rebound. 12ο, κάνει ματσάρα. Κλέβει ο Κούλης ακόμα μια φορά. Κούλης, τον Μπακάλι. Μπακάλις εκδοχή για τρεις, ναι. Την πάσα του Κούλη, ο Μπακάλις δίνει ανάσα, φιλή ζωή στους στον Pelicans. 32-39, πέμπτο φάουλ και μια βολή για τα χέρια. Μέσα η βολή από τον Κότσου, 32-40. Κούλης. Πάσα του δεν θα περάσει, αλλά θα φτάσει τον Τιτσίκαλη.
Και αυτό θα δώσουμε τη σειρά του τον, τον Παπαϊωάννη. Μια πτώση του Κούλη. Όλα καλά. Ο Κώστας, πολύ γρήγορο παιδί. Κούλης επαναφέρει τη Τσίκαλη. Τον Μπακάλι. Μακάρι, ωραία. Κρατάει, μπαίνει στην ρακέτα. Όχι, δεν τον ήθελε, απίστευτο. Δεν πήγε την μπάλα. Άμα δεν σε θέλει. Παρ' όλα αυτά, πήρε το rebound ο Μπακάλι και κέρδισε και το foul. Θα βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι προσωπικό. Το βάλε τώρα όμω, να το. Εξαιρετικό Μπακάλι. 33-70. Μειώνει στου 7. Με ένα σουτάκι μέσα από όσα από πλάγια ο Μπακάλι. Διονυσιώτη. Αστοχή περίπου από τους βολείς, τρέχει και παίρνει το rebound. Τηρεί ο Διονυσιώτης, κερδίζει και το φάουλ και μία βολή. 22 rebound φτάσει ο Διονυσιώτης. Ένας μαχητής πάντα καταθέτει την ποιότητά του, αλλά κυρίως την ψυχή του. Διονυσιώτης που βάζει και Λόρι για MVP μαζί με τον Παπαγιωτήδη. Πάνω στο κότσι είναι όλοι καλοί φιλοξενούμενοι. Αν ξεχώριζαμε κάποιους από τους Pelicans προσωπικά, θα ξεχώριζα. Εντάξει, και αυτή είναι, μοιράζεται το σκορ. Στρακάκης έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, ο Κούλης με τα τρίποντά του. Ο Μπακάρης, εξαιρετικές λύσεις στα rebound. Έχουμε time out 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, 33-41. Θα παγώσουμε για λίγο τη μετάδοση και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαν οι παίκτες, επιστρέψαμε κι εμείς. Για τα 4 τελευταία λεπτά που θα κρίνουν τον νικητή. Έχουν ένα συν 8 παρακαταθήκη μετά τα χέλια. Ο Μπακάλης μειώνει στους 7. 34-41. Διονυσιώτης, τον Ραπαγιωτήδη. Διονυσιώτης γυρίζει, εκτελεί, δίνει ουσιαστικά στον Κότσου. Κότσου, υπέροχο καλάθι. Τρίτη ασίστ του Διονυσιώτη. Γεια σας, το μετράμε φυσικά. Ακόμα και αν ήθελα να σουτάρει, παλάθι στον Κότσου που το έβαλε. Παπαϊωάννου, εκτελεί, ασίστ, Παπαγιωτήδη στον rebound. Κωνσταντάτος, 34-42. 3 και 10 για τη λήξη του αγώνα. Παπαγιωτήδης. Παίρνει και το σκρίνα από τον Κωνσταντάτο. Δίπλα του πάσα, Κωνσταντάτος, γελίσε 10. Κωνσταντάτος στον drive, κερδίζει το φάουλ. Είναι το 7ο μοναδικό φάουλ, άρα 2 βολές για τον Κωνσταντάτο. Κωνσταντάτος κάνει την πρώτη, έχει άλλη μία. Μηδέν στις 2, rebound όμως από τον Διονυσιώτη. Σημαντικό rebound. 10. 34-42, Διονυσιώτη τώρα ξεκινάει την προσπάθεια. 5. Παπαγιωτίδης, Κότσου. Α, παραλίγο, και βγήκε η μπάλα. Rebound τον Μπακάλι. 17ο. Οδεύουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Μόλις μπήκαμε. Σταματάει ο χρόνος, 2 λεπτά ακόμα. 34-42. Τρίτο μαδικό ήταν αυτό για τους Pelicans. Σκεπτισμένο Παπαϊωάννου, τρομερό. Εντυπωσιακό καλάθι. Πολύ δύσκολα γύρισε το κορμί του. Βρήκε ισορροπία στον αέρα, βρήκε στόχο Παπαϊωάννου. Εντυπωσιακά. 35-42. 10. Αστοχή. Ο Διονυσιώτης rebound τον Παπαϊωάννου. Κάθε επίθεση διαρκεί 20 δευτερόλεπτα. Στα τελευταία κρίσιμα 2 λεπτά. Μπάλα εκτός βαθιά, όπου σταματάει. 1-31 ακόμα. Κότσου, Κωνσταντάτος, Παπαγιωτίδης. Περνάει τον αντιπαλό του. Μπαίνει προς τα μέσα, εκτελεί αστοχή. Εντυπωσιακά Διονυσιώτης το rebound και το καλάθι χωρίς να βλέπει. Με πλάτη στο καλάθι. Δηλαδή, στη Στεφάνη τέλος πάντων. 35-43. Τρίποντο άστοχο από τον Πιτσίκαλη. Rebound ο Στρακάκης, αστοχή. Rebound ο Παπαϊωάννου. Αστοχή και αυτός κατεβάζει ο Διονυσιώτης. Τελικά το rebound. Κέρδισε και το φάουλ δύο βολές
Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς 1-0-3 πριν τη λήξη του αγώνα στερεύει ο πλοίος για τους Pelicans. Αν ευστοχίσει, έστω στη μία, νομίζω ο Γεννησιώτης θα το τελευταίο λεπτό θα είναι διαδικαστική χαρακτήρα. Τη βάζει ο Γεννησιώτης, δείχνει και κάποιον φίλαθλό του στην κερκίδα που τον χειροκροτεί. Μία στις δύο από τον Διονυσιώτη, μπακάρι στο rebound, θέλουν τρίποντο. Τη τσίκαλη για τρεις, όχι δεν μπαίνει. Το rebound είναι για τα Pelicans. Στρακάκι στο ένατό του, άστα στο τρίποντο όμως. Και από εδώ τελειώνουν όλα. Rebound του Διονυσιώτης. 35-44 σε 9, 45 δεύτερα ακόμα, τα χέρια θα είναι οι νικητές. Κότσου ευστοχή. Πέμπτο, πέμπτη ασίστατο από τον Παπαγιωτίδη. 35-45. Άστοχος ο Στρακάκης, ο Παπαγιωτίδης στο rebound. Νομίζω ότι και αυτός είναι ο MVP. Θα αδικήσουμε λίγο τους άλλους. Θα αδικήσουμε και τον κύριο εδώ που εκτελεί από μακριά τον Διονυσιώτη, αλλά ο Παπαγιωτίδης έχει κάνει ματσάρα. Είναι άξιος ο MVP. Στρακάκης 10ο rebound. Μπακάλης για 3 αστοχή. Παπαγιωάννου 11ο rebound. 15 δεύτερα αγκαλιές των παικτών. Πιτσιτάλης αστοχή. 15ο rebound Παναγιωτίδη. Και είναι και το τελευταίο που θα δούμε. Σουτ προπονητικού χαρακτήρα, αστοχή ο Σταντάτος, λήξη του αγώνα και Μπέλκαν σκέλια 35-45, άξιοι δίκαιοι νικητές, οι φιλοξενούμενοι, τα χέλια, εξαιρετική ήταν και οι 5, θα ξεχωρίσουμε λίγο τον Παπαγιωτίδη και θα τον βγάλουμε αν μας επιτρέπει ο MVP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και Μπέλκαν σκέλια 35-45.